Αυτές τις τραγικές εικόνες παρουσιάζει το τμήμα του δρόμου Ηράκλειο Μεσαρά στο ύψος του υποκατασκευή ανισόπεδου κόμβου Πανασού. Καταστροφή, τι είναι, καταστροφή. Ρεζιλίκια, τι να είναι. Για όνομα της Παναγία, για όνομα της Παναγία. Περιμέναμε εδώ πέρα χρόνια και χρόνια για να γίνει αυτός ο δρόμος και να εκατάντια. Τα χάλια τα ήξερα από χτες. Είχαμε περάσει με το αυτοκίνητο χτες και παραλίγο να σκοτωθούμε. Περίμενα να μην πέσει τόσο σύντομα. Εκτεταμένη κατολίσθηση, η οποία σημειώθηκε τα μεσάνυχτα, προκαλώντας τον τρόμο σε διερχόμενους οδηγούς, οι οποίοι δεν πίστευαν στα μάτια τους, καθώς πρόκειται για έναν δρόμο που δόθηκε στην κυκλοφορία πριν από 3 περίπου χρόνια. Μεγάλη κατολίσθηση στον δρόμο της Μεσαράς, 4 χιλιόμετρα πριν από το τούνελ από Μαρμά, με τον Οργανισμό Ανάπτυξης Κρήτης να εισηγείται το κλείσιμο του δρόμου και στα 2 ρεύματα κυκλοφορίας. Είναι σε εξέλιξη. Δεν θα μείνει εδώ έτσι που είναι. Θα πέσει όλο, κύριε Αγαπάκη. Προσέξτε. Η κατολίσθηση. Θα έχουμε και βροχές. Ναι. Ακριβώς. Επειδή θα έχουμε και βροχές, αναμένεται να επιδεινωθεί το φαινόμενο. Αλλά η κατολίσθηση δεν είναι αυτό που βλέπουμε μόνο. Είναι και αυτό που λέει από κάτω. Η κατολίσθηση είναι ένα μισοφέγγαρο, το οποίο κυλίεται. Εδώ πέφτει και από κάτω ανεβαίνει. Αυτό εκτείνεται περίπου πάνω από 50-60 μέτρα κατάντη του δρόμου. Πηγαίνει στην πλαγιά. Γι' αυτό το λόγο προτείνουμε η κυκλοφορία να σταματήσει. Άμα κλείσει ο δρόμο, χαθήκαμε. Έχω μεγάλο πρόβλημα. Δεν βγείτε να φτιαχτεί. Για να φτιαχτεί θέλει κάτι μήνες. Όπα, μην μου λες τέτοια. Τα έργα. Ήταν ξαφνικό. Δεν μπορούσε να προβλεφθεί, δήλωσε ο Γιώργος Αγαπάκης, ο οποίος βρέθηκε στο σημείο, σημειώνοντας ότι το φαινόμενο πρόκειται να επιδεινωθεί το επόμενο χρονικό διάστημα, με τον ίδιο να κάνει ιδιαίτερη αναφορά στα εδάφη και στα υπόγεια νερά της περιοχής. Μπορεί να μην είχε υπολογιστεί στις μελέτες, δεν ήταν γνωστό δηλαδή. Όμως είναι εύκολο να αντιμετωπιστεί. Βέβαια δεν αντιμετωπίζεται με μαγικό τρόπο. Θα χρειαστεί κάποια μέτρα αντιστήριξη κατάντη. Προφανώς είναι υπόγεια νερά, αν κατέβει κανείς κάτω τα βλέπει και ρέουν. Τον Οκτώβριο του 2016 ξεκίνησε η εργολαβία, ενώ το έργο ολοκληρώθηκε τον Μάιο του 2019, οπότε δόθηκε σε χρήση ο δρόμος, παρουσία του Χρήστου Σπίρτζη. Σήμερα παραδίδεται σε κυκλοφορία στους πολίτες της Κρήτης ένα έργο που η μελέτη του είχε γίνει πριν το 2000, με απίστευτες δυσκολίες, καθυστερήσεις, ολιγορίες. Όπως αντικρίσαμε, ελαιώνας ανεβαίνει, ενώ το επίμαχο τμήμα του δρόμου κατεβαίνει. Από τα πολλά νερά έχει καθίσει κάνει εδώ και δεν είναι τοπικό ότι είναι στο δρόμο μέσα. Έχει πάει από κάτω στα 30 μέτρα και έχει σηκώσει το έδαφος από κάτω. Απογοητευτήκαμε. Και τώρα το παλιό πάλι, ε. Χάλια. Αλλά είναι και το έδαφος. Κακή κατασκευή, το έδαφος είναι αυτό. Για λόγους ασφαλείας, αποφασίστηκε το κλείσιμο του δρόμου και στα 2 ρεύματα κυκλοφορίας μέχρι και τις 15 Μαρτίου, οπότε θα επανεκτιμηθεί η όλη κατάσταση. Θα πρέπει να γίνουν ερευνητικές διοτρήσεις, πρέπει να γίνει η σχετική μελέτη. 5-6 μήνες δηλαδή. Δεν θα ήθελα να πω χρόνο, γιατί όπως καταλαβαίνετε αυτή τη στιγμή ο χρόνος είναι επισφαλής. Σκοπός είναι να γίνει σύντομα. Ναι. Το σύντομα μπορεί να είναι και 2-3 μήνες. Φαίνεται γιατί περνάμε συχνά ότι έχει όλο προβλήματα από πριν παραδοθεί. Πρέπει να έχει προβλήματα. Οπότε λογικό είναι ότι θα πρέπει να κλείσει για την ασφάλειά μας. Άμεσα ξεκινούν γεωτεχνικές έρευνες, ενώ θα εκπονηθεί σχετική μελέτη. Ωστόσο, οι οδηγοί θα πρέπει να οπλιστούν με υπομονή, καθώς για τους προσεχείς μήνες θα πρέπει να διασχίζουν το παλιό δρόμο μέσω της Αγίας Βαρβάρας, μέχρι ότου δοθεί τεχνική λύση στο πρόβλημα.